Αυτή τη στιγμή ότι εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι παρασάγκας αντίθετο ένας άνθρωπος που τοποθετεί τον εαυτό του στη λαϊκή δεξιά από αυτόν τον χώρο που παίρνει ο κ. Καμένος. Ένα κόμμα, η ανεξάρτητη Έλληνες. Άρα φανταστείτε πόσο ακραία πάνω, έχετε φύγει εσείς που ένα κεντροδεξιό κόμμα προτιμάει το ΣΥΡΙΖΑ πάνω στη σκανδαλολογία. Που δομήθηκαν πάνω στις παρακολουθήσεις. Που δομήθηκαν πάνω στο διεθνές στερεώμα και στην συνωμοσιολογία. Εκτός αν αυτά σας φαίνονται περίεργα τα οποία λέω, να μπορέσει να έρθει σε μια επαφή. Πάντως, θα συμφωνήσω στο εξής. Ασχέτως στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν βρεθεί και είναι πρώτο κόμμα, προφανώς μη κοροϊδευόμαστε, το πρώτο κόμμα έχει την επιλογή. Εγώ θεωρώ θεμητό το πρώτο κόμμα να έρχεται και να λέει, ειδικά αν είναι ένα με 142-143, ότι δεν μπορούν να μου επιβάλλουν 10 βουλευτές. Τώρα που μιλάμε, πάντως το 146-147 βουλευτές είναι πολύ πιθανό σήμερα που εγώ μιλάμε. Προσέξτε, λέω ξεκάθαρα, γιατί να σας πω, το εύκολο πράγμα είναι αυτό που τιμωρούσαν πολλές φορές στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν θα λείψουν βουλευτές, θα δουλέψει κάτι λίγο. Εγώ σας λέω λοιπόν. Εμείς θεωρούμε ότι το κουκουέ θα συναισθανθεί την ευθύνη του. Θέλω να τελειώσω. Το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα δίνει τον τόνο. Οπωσδήποτε. Και προφανέστατα και ο ελληνικός λαός, μην κοροϊδευόμαστε, γνωρίζει το εκλογικό σύστημα και επιλέγει με το πρώτο κόμμα ποιος θέλει να δώσει τον τόνο. Και προφανέστατα υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις, αλλά οι προγραμματικές συγκλήσεις είναι αναλόγως και με το ποσοστό που έχεις. Γιατί μετά έχουμε αντίθετη δικτατορία σε εισαγωγικά. Μετά μπορεί να το πάρει από τη να πούνε ότι τα πρώτα μα είναι 30 ώρε. Η παρούσα δικτατορία δηλαδή ποια είναι. Να σα πω κάτι. Για να πάμε στην αρχή. Να σα πω κάτι. Όχι, γιατί λένε ότι το εκλογικό σύστημα με τι 50 έδρε είναι ενόθευση τη δημοκρατική εντολή. Και λέω και το αντίθετο. Το 5-6 βουλευτέ τελικά να βγάζουν το πρόγραμμά του, πάλι νόθευση είναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ελληνικό λαό έχει να κρίνει. Και θα συμφωνήσω στο άλλο που λέτε. Οπωσδήποτε θα κρίνει και για άλλα θέματα. Θα κρίνει λόγου χάρη για το αν θα παίρνουν την ηθαγένεια με το που γεννιούνται στην Ελλάδα οι άνθρωποι, ή αν θα θες να έχεις ένα στενό εθνικό δεσμό, όπως είπε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού θέλουμε να επικαλούμαστε την ομότητα. Θα αποφασίσουν πάλι εάν θα υπάρχουν στην Βουλή άνθρωποι όπως ο κύριος Τρεμόπουλος, ο οποίος αναφέρεται σε δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των Σκοπιανών με το όνομα Μακεδονία. Θα αποφασίσουν για το αν υπάρχουν εδώ πέρα μειονότητες ή αν υπάρχουν εθνικές μειονότητες για τα οποία έχει τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα θα αποφασίσουν και όλα, για όλα αυτά τα θέματα. Το κεντρικό οπωσδήποτε παραμένει η οικονομία, αλλά δεν υπάρχουν όλα τα άλλα. Εμείς τι λέμε, και το λέμε ξεκάθαρα. Ανάμεσα στους δύο δρόμους, ο ένας δρόμος έρχεται και λέει ότι κύριοι, εμείς παραμένουμε με τις αρχές της παράταξης όπως υπήρχαν σε όλα τα άλλα θέματα και στην οικονομία ξεκάθαρα λέμε ότι το μέλλον της χώρας είναι εντός Ευρώπης, μέσα στο ευρώ, πάση θυσία, γιατί η εναλλακτική διακυβέρνηση, δηλαδή σενάρια εξόδου, βλέπετε προσεκτικά, δεν πάνε από τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πάνω ή τι είπε η κυρία Ραχίλ Μακρύ, ότι θα βγάλουμε το μηχάνημα και θα κόβουμε χιλιάρικα. Αλλά τον κύριο Βαρουφάκη, με συγχωρείτε, εμένα με τρομάζει σε διεθνές μέσο να λέει ότι εάν φτάσει η διαπραγμάτευση στα άκρα είναι προτιμότερος ο θάνατος. Δηλαδή, φαντάζομαι ρητορικό ήταν. Ρητορικό, ακούστε κύριε Πολίτη, τα ρητορικά, οι μεγαλύτερες καταστροφές έχουν γίνει όταν υπάρχουν λίγες πιθανότητες. Το σενάριο λοιπόν να θέλει να είναι συνεπής ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του και εμείς αυτό λέμε, ότι αν μείνει συνεπής στο πρόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ, αν μείνει συνεπής αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει, οι συνέπειες αυτής της απόφασης θα είναι οπωσδήποτε σύγκρουση με την Ευρώπη. Εάν κάνει κολοτούμπα είναι ένα άλλο θέμα. Και εμείς πιστεύω έντιμα και δεν τον αδικούμε εδώ το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτό που το λέμε, είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έχει διάθεση. Τώρα μόλις έβγαλε ανακοίνωση ο κ. Βαρουφάκης, με ενημερώνει ο Αλέκος Βασιλόπουλος, ναι, από το Κοντρόλ, που λέει εννοούσε. Ναι, εννοούσε. Να δω τι εννοούσε. Μάλιστα. Αναφέρεται στο θανάσιμο εναγκαλιασμό της χώρας με το μη βιώσιμο χρέος. Ωραία, ακούστε τι γίνεται. Πάμε λοιπόν και σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, άμα χρειαζόμαστε να βγάζουμε ανακοινώσεις για τις ανακοινώσεις. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι από τη μία πλευρά πάμε όμως χώρια από το μνημόνιο. Υπάρχουν άλλα κομβικά. Και εγώ. Και κλείστε με αυτό, για να μην πάρουμε το χρόνο του κ. Σέβομαι αυτό που λέει ο κ. Σχέση, γιατί εγώ πιστεύω στις ιδεολογικές διαφορές. Ιδεολογικές διαφορές και πρέπει να τις λέμε. Εμείς θέλουμε μια χώρα και το λέμε ξεκάθαρα με πρόσημο στην ιδιωτική οικονομία. Με αποκρατικοποιήσεις, με μεταρρυθμίσεις, με μικρότερο δημόσιο τομέα και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα παραχθεί πλούτο στη χώρα και θα βρει και θέσεις εργασίας οι άνεργοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ από θέσεις αρχής ξεκινά από κάτι άλλο. Σου λέω ότι εγώ θέλω η ατμομηχανή σε αυτή την οικονομία να είναι ο δημόσιος τομέας. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Κύριε Φωτίου, από 30-35 χρόνια που κάνω το δημοσιογράφο, πιστεύω ότι κανένα κόμμα δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια.